Θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα, καλή αρχή, υγεία και προφανώς είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε ο καθένας με τον ρόλο που είναι σημαντικός ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβούλου της μεγαλύτερης αυτοδιοικητικής δομής Αττικής μας να είναι δημιουργική η προσπάθεια αυτή και δημιουργικός ο κάθε ένας περιφερειακός σύμβουλος. Προφανώς, ο συμβολισμός σήμερα να βρισκόμαστε εδώ σχετίζεται πάνω απ' όλα και κυρίως ότι σεβόμαστε τις αρχές, τους κανόνες αλλά και την ιστορία του τόπου μας και της Αττικής. Είναι σαφές ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα υπήρξαν αποφάσεις πολύ σημαντικές και ο συμβολισμός είναι πολύ βαρύ για όλους. Από τη δική μου πλευρά θέλω να πω με πλήρη σαφήνεια ότι η Περιφέρεια Αττικής με όλους μας και με τη διάθεση της ενότητος χρειάζεται να δώσουμε μία όθηση σε αυτήν μέσα από τις πολιτικές μας και προφανώς μέσα από τις πράξεις. Όλες οι απόψεις θέλουν να ακούγονται, θέλουν να τεκμηριώνονται και αν είναι δυνατόν να αποτελούν και την απόλυτη συνισταμένη των επομένων βημάτων. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, υπάρχουν πολλά θέματα, υπάρχουν πολλά προβλήματα μπροστά μας και νομίζω ότι αυτά τα θέματα υπερβαίνουν οποιοδήποτε κομματικό και παραδοσιακό σχηματισμό και είναι προβλήματα των πολιτών και προβλήματα που χρειάζονται λύσεις. Υπό αυτή την έννοια, εμείς θέλουμε με ενεργητικό πλαίσιο να ξεκινήσουμε και υπό αυτή την έννοια ήδη υπήρξαν δύο παρατάξεις του Περιφερειακού μας Συμβουλίου οι οποίες σήμερα το πρωί μας δώσαν τη μεγάλη τιμή και χαρά της σύμπραξης ώστε να αποτελούν στελέχη της διοίκησης και να φέρουμε στην Αττική Πράσινη Περιφέρεια με επικεφαλή τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, όπου προφανώς η ευαισθησία την οποία έχει και εκείνος και τα μέλη της παράταξής του σχετίζονται με την δική μας και την δική μας ευαισθησία και πιστεύω ποινικά όλων μας για μια πράσινη περιφέρεια, μια σωστή διαχείριση των αναποδίτων και προφανώς μια προσπάθεια να καλυτερεύσουμε τον τρόπο ζωής του κάθε κατοίκου στην Αττική. Επίσης, η παράταξη Αλεξάνδρου Συμμαχία για την Αττική με τον κύριο Κούρτη Ανδρέα, ο οποίος εκπροσωπεί και ένα βασανισμένο κομμάτι του ελληνισμού, τους προηγουμένους, προφανώς μας θυμάμαι την δική του διάθεση, την παράταξή του, να συμπράξει και μέσα από την δική του σύμπραξη προφανώς να δηλώσουμε κι εμείς τη διάθεσή μας για οποιοδήποτε Έλληνο, για οποιοδήποτε άνθρωπο που ζει στην Αττική, όλοι μας είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα προσπαθήσουμε με διακριτό τρόπο να είμαστε κοντά. Κλείνοντας, γιατί δεν είναι η ώρα προγραμματικών δηλώσεων, του καλωσορίσματος και της καλημέρας περισσότερο και της απαρχής της ένταξης αυτής της αυτού του ταξιδιού, αυτού του δύσκολου ταξιδιού, κάθε ταξίδι όπως όταν κάνει στον προορισμό, ένα ταξίδι πόλεμο με εμπειρίες και προφανώς με καλούς φίλους τους οποίους μπορείς να δημιουργήσεις μέσα από τις συνέπειες και μέσα από τη διάθεση να βάλουμε πάνω από όλους και πάνω απ' όλα το συμφέρον των πολιτών της Αττικής.
Με αυτές τις λέξεις θα ήθελα κάθε μία, καθένα, κάθε επαγγελής της παράταξης, ο οποίος σέβομαι για την ιστορία τους, σέβομαι για όποια πράξη, αλλά προφανώς θα ήθελα όλοι